Καλησπέρα σας. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το Raspberry Pi Zero. Είναι, η συγκεκριμένη έκδοση είναι που διανέμεται δωρεάν από το MagPi περιοδικό. Για όσο το γνωρίζετε, το Raspberry είναι ένας πλήρως λειτουργικός υπολογιστής και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η μικρότερη έκδοση που έχει κατασκευάσει ο οργανισμός Raspberry. Από όσο μπορείτε να δείτε, μας συγχαίρει αυτό το όμορφο αρκουδάκι ότι είμαστε κάτοχοι του Raspberry Pi Zero, του μικρότερου, πιο όμορφου και προγραμματιζόμενου υπολογιστή σε αυτή τη μεριά του φεγγαριού. Οι διαστάσεις από ό,τι βλέπετε είναι αρκετά μικρές, οπότε το συγκρίνουμε και με ένα iPhone εδώ πέρα, iPhone 6, το δείτε δίπλα-δίπλα. Οι διαστάσεις που έχει είναι 65 χιλιοστά επί 30 επί 5 χιλιοστά βάθος. Θα συνεχίσουμε με το άνοιγμα της συσκευασίας του για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε και να το δούμε να λειτουργεί πλήρως. Θα το κόψουμε μετά. Φτάνει τόσο. Ωραίο κόψιμο. Ωραία εστίαση μόδια. Ποιοι δεν σπέζουμε την εστίαση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την πλακέτα έξω από το κουτί της. Το μαύρο που διακρίνεται είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα του επεξεργαστή και του συστήματος γραφικών. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής είναι ένα ARM 11 στο 1 GHz. Εδώ πέρα βλέπουμε το HDMI. Στη συγκεκριμένη έκδοση είναι HDMI Mini, είναι μικρότερο το βίσμα ώστε να μπορέσει να λαδοχιστοποιηθεί ο χώρος που διαθέτεται για το HDMI. Από ό,τι βλέπετε έχει δύο micro USB πόρτες. Η μία είναι για να μπορέσουμε να συνδέσουμε περιφερειακές συσκευές όπως πληκτρολόγια, ποντίκια, κάρτες δικτύου, USB hubs, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Η δεύτερη USB, micro USB πόρτα που βλέπουμε είναι για να τροφοδοτήσουμε την πλακέτα μας. Βάσει των χαρακτηριστικών που δίνει ο κατασκευαστής μπορεί να καταναλώνει μόνο το πολύ 150 mAh στη λειτουργία του, στα 5V. Εδώ πέρα βλέπουμε 40 θύρες GPIO που δεν είναι κολλημένες, δεν υπάρχει κάποιο pin που μπορούμε να συνδέσουμε, πρέπει να τις κολλήσουμε από μόνοι μας. Και επίσης εδώ πέρα υπάρχει και η αναλογική έξοδος της εικόνας, βίντεο, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε αναλογικές τηλεοράσεις. Βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε να αναφέρουμε και τη microSD slot που είναι για να γίνει η αποθήκευση των δεδομένων μας και του λειτουργικού συστήματος του Raspberry. Αφού βγάλαμε το Raspberry από το κουτί του, πλέον μπορούμε να το λειτουργήσουμε κανονικά αρκεί να συνδέσουμε τα κατάλληλα εξαρτήματα για να έχουμε κάποια διαπαφή μαζί του. Το πιο βασικό που χρειαζόμαστε είναι η κάρτα μνήμης. Η κάρτα μνήμης είναι μια micro SD κάρτα από χωρητικότητες από 2 GB και πάνω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια 8 GB Class 10 που έχουμε εγκατεστημένο το Raspbian, που είναι μια ειδική διανομή Debian Linux για να λειτουργεί το Raspberry. Υπάρχουν αρκετές διανομές στο ίντερνετ που μπορείτε να δοκιμάσετε. Δηλαδή, ότι οποιαδήποτε διανομή λειτουργεί στην πρώτη έκδοση του Raspberry μπορεί να λειτουργήσει και στο Raspberry Pi Zero. Λοιπόν, επίσης θα χρειαστούμε ένα mini HDMI cable σε HDMI για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με κάποια οθόνη HDMI. Στείλετε έτσι κανονικά εδώ πέρα. Πολύ βασικό και σχετικά σπάνιο καλώδιο είναι να βρούμε ένα micro USB σε USB female για να μπορέσουμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή θέλουμε να συνδέσουμε πάνω στο Raspberry, όπως είναι πληκτρολόγια, ποντίκια, κάρτες μνήμης, κάρτες δικτύου. Επίσης θα χρειαστούμε και μια τροφοδοσία, ένα micro USB με τροφοδοσία. Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε κάποιο USB hub που έχει εξωτερική τροφοδοσία για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα και πολύ μεγάλο φορτίο στο Raspberry και για να λειτουργήσουν όλες οι συσκευές μας πλήρως. Λοιπόν, αφού συνδέσουμε τα περιφερειακά μας πάνω στο Raspberry, κανονικά, το θέτουμε σε λειτουργία συνδέοντας την τροφοδοσία του. Ωραία, συνδέοντας την τροφοδοσία, θα δούμε ότι το Raspberry ξεκινάει. Υπάρχει και ένα μικρό πράσινο LED που αναβοσβήνει. Εδώ είναι το boot screen από το Raspbian. Μας λέει πως είναι οι υπηρεσίες του και κάνει οποιαδήποτε λειτουργία χρειάζεται για να κινήσει το γραφικό περιβάλλον και το λειτουργικό σύστημα. Η μαύρη οθόνη σας βγάλει, μη σας ανησυχεί, είναι για μερικά δευτερόλεπτα, είναι μέχρι να γίνει η κίνηση του γραφικού περιβάλλοντος. Όσο βλέπετε το λεντάκι να αναβοσβήνει
Στο Raspberry δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και εδώ είναι το λειτουργικό μας σύστημα. Όσοι έχετε χρησιμοποιήσει ξανά Raspberry, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι ακριβώς η ίδια έκδοση. Με τα μενού και τα προεγκατεστημένα προγράμματα όπως τα γνωρίζετε. Για όσους δεν γνωρίζουν το Raspbian, είναι μια προνέφερα μια διανομή Linux. Έχει τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά ενός λειτουργικού συστήματος. Υπάρχει εγκατεστημένος web browser που μπορούμε να περιηγηθούμε στο διαδίκτυο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας αφήσει να συνδεθούμε διότι δεν έχουμε συνδέσει κάποια κάρτα δικτύου πάνω στο Raspberry. Επίσης μπορούμε να περιηγηθούμε εδώ πέρα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει για Office, δηλαδή μπορούμε να ρίξουμε ένα αντίστοιχο του Microsoft Word για να συντάξουμε κάποιο κείμενο. Εντάξει, από ό,τι βλέπετε αργεί λίγο να ξεκινήσει το πρόγραμμα, γιατί εντάξει είπαμε ένας υπολογιστής της τάξης του 1 GHz με 512 MB RAM, αλλά πάρα πολύ λειτουργικός. Okay, εδώ πέρα βλέπουμε τον κειμενογράφο LibreOffice Writer. Θα γράψουμε πρώτα το μας κείμενο. P0. Ωραία. Όπως γνωρίζετε, το Raspberry ενδείκτη για προγραμματισμό και γενικότερα για hacking συσκευών και συστημάτων. Έχει προεγκατεστημένους compilers GCC, όπως εδώ πέρα μας έβαλε κάποιο σφάλμα, γιατί δεν το έχουμε δώσει κάποιο αρχείο εισόδου. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να γράψουμε ένα Hello World. Έχει ανοίξει τον άλλο που είναι ένας κειμενογράφος σε τερματικό. Όπως γνωρίζετε με το Raspbian έχει προεγκατεστημένο το Minecraft, το παιχνίδι, και μπορούμε άνετα σε αυτή εδώ την πλακετούλα, σε αυτό εδώ το Raspberry το μικρό, να παίξουμε ένα κανονικό παιχνίδι Minecraft. Μπορούμε να πατήσουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο κόσμο. Αυτή τη στιγμή δημιουργεί το terrain του κόσμου. Έτοιμο, δουλεύει εδώ πέρα ο χαρακτήρας μας κανονικά στα χιόνια και επίσης μπορούμε να το κάνουμε σε full screen mode. Πρέπει να δει Minecraft σε 1080p από ένα Raspberry των 5 δολαρίων.
Okay, λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη παρουσίασή μας. Πιθανότατα να υπάρξουν και επόμενες παρουσιάσεις με διάφορες κατασκευές που μπορούμε να κάνουμε πάνω στο Raspberry, να χακάρουμε διάφορα συστήματα και να κάνουμε διάφορους αυτοματισμούς και έξυπνα κυκλώματα αισθητήρων. Και κάνουμε ένα shutdown.